μετά τα χρυσά διαβατήρια, η Κύπρος μπαίνει και πάλι στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών θεσμών με αφορμή το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που ταρακουνά την Ελλάδα. Γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο διαβολικό σύστημα που λειτουργεί ως Big Brother. Τι είχετε το ζήτημα για το τι συμβαίνει στην Κύπρο? Κατά πόσον υπάρχουν τέτοιες εταιρείες στην Κύπρο, τέτοια είδη λογισμικά, αν παράγονται εδώ και αν εξάγονται από την Κύπρο? Το λασκό του Αιώλου άνοιξε η κατάθεση στην Ειδική Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Παράνομες Παρακολουθήσεις του Εκτελεστικού Συμβούλου της NSO. Ομολόγησε και απάντησε σε ερώτημα μου ότι τώρα που μιλάμε υπάρχουν στην Κύπρο εταιρείες οι οποίες παράγουν και εξάγουν αυτού του είδους τα λογισμικά. Αυτό είναι μια παραδοχή η οποία μας βάζει στο στόχαστρο ξανά, αλλά διαβατήρια δηλαδή. Για το θέμα ζητήσαμε την παρέμβαση της Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία ωστόσο επέλεξε να μην απαντήσει. Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η κυρία Δράκου. Αν δεν φιλοτιμηθεί να απαντήσει σε μένα, θα αναγκαστεί να απαντήσει στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί για τον ρόλο του Ταλ Ντίλια και των εταιριών του στην Κύπρο θέτουν στο κάδρο των ερευνών την χώρα μας. Η Κύπρος συνδέεται με το Predator, το λογισμικό που παρακολουθούσε τον πρόεδρο του Πασόκ μέσω του Ταλ Ντίλια, ιδιοκτήτη της Intellexa, η οποία πριν μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα είχε ως έδρα την Κύπρο. Κάτω από την ομπρέλα της Intellexa λειτουργεί ένα δίκτυο εταιριών στην Κύπρο, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να παρακάμπτουν τα νομικά εμπόδια που θέτει το Ισραήλ για εξαγωγή υψηλής τεχνολογίας στο εξωτερικό. Ως μοναδικό διοικητικό στέλεχος της εταιρείας εμφανίζεται η σύζυγος του Ντίλιαν με διεύθυνση διαμονή στη Λέμεσο. Το κουκούλουμα της υπόθεσης του κατασκοπευτικού βαν και οι δεσμοί της αστυνομίας και της ΚΙΠ με εταιρείες Ισραηλινών κατασκόπων βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής. Όλα δείχνουν να καταλήγουν και πάλι στους πρωταγωνιστές της υπόθεσης του διαβόητου κατασκοπευτικού βαν. Η σιωπή της κυβέρνησης και του συναγερμού είναι εκοφαντική. Η ομερτά γύρω από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων πρέπει να σπάσει. Η παρακολούθηση Ανδρουλάκη συνδέεται με Κύπρο, το βαν και τον ιδιοκτήτη της ένοχης εταιρείας. Σε αποκάλυψεις για το θέμα αναμένεται να προβεί αύριο σε δημοσιογραφική διάσκεψη που συγκάλεσε ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος συνδέεται πολιτικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη.